Καλή σου μέρα, αγαπητέ μου Μάρια Ματσάκη. Καλημέρα. Τελικά έγινε το αυτονόητο, έτσι. Νομίζω ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Έτσι έπρεπε να γίνει, αλλά υπάρχει κάποια σύγχυση, δυστυχώς. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι τελικά την νεκροτομή δεν θα την κάνω εγώ τη δεύτερη. Θα την κάνουν πάλι οι κυβερνητικοί ιατροδικαστές και εγώ θα είμαι παρατηρητής. Άλλες πληροφορίες λένε ότι τη νεκροτομή θα την κάνει η Χαρά Σπυλιοπούλου και θα είμαι εγώ παρατηρητής. Στο τέλος δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακριβώς. Καλά, η απόφαση της νομικής υπηρεσίας ποια είναι? Μα δεν είναι η νομική υπηρεσία που αποφασίζει. Αποφασίζει ο θανατικός δικαστής, ο θανατικός ανακριτής. Μάλιστα. Ο θανατικός ανακριτής αποφάσισε μετά από αίτημα των δικηγόρων να γίνει η νεκροτομή χθες η ώρα 5 το απόγευμα. Μάλιστα. Ειδοποιήθηκα εγώ σχετικώς από την αστυνομία και λίγο πριν τις 5 ειδοποιήθηκα ότι δεν θα γίνει τελικά η νεκροτομή, παρόλο που υπήρχε διάταγμα να κάνω εγώ την νεκροτομή, γιατί έφερε έσταση η Γενική Εισαγγελία. Και ότι θα πήγαινε στο ανώτατο δικαστήριο να ζητήσει ακύρωση του διατάγματος του δικαστηρίου που μου έδινε εμένα έλεγε το διάταγμα να κάνω εγώ την νεκροτομή. Ξέρετε, αυτοί που χειρίζονται αυτά τα θέματα στην Γενική Εισαγγελία τελούν υποσύχηση. Ναι. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και αυτή τη στιγμή, τη στιγμή, ενώ δύο κυβερνητικοί ιατροδικαστές, συμπεριλαμβανομένοι της διευθύντριας του ιατροδικαστικού τμήματος, έκαναν την αρχική νεκροτομή, και ενώ διετάχθη να γίνει δεύτερη νεκροτομή στην παρουσία αυτών των δύο, έρχεται η εισαγγελία, ακυρώνει τη δεύτερη νεκροτομή και αυτές, και φέρνει σήμερα άλλο από το εξωτερικό ιατροδικαστή στην παρουσία των κυβερνητικών ιατροδικαστών. Συγγνώμη, δηλαδή έχουμε κυβερνητικούς ιατροδικαστές ή δεν έχουμε? Για ποιο σκόπο το κάνει, αγαπητέ Μάρια, αυτό? Να ρωτήσετε την κυρία Αγκλεόπα στη Γενική Εισαγγελία. Μάλιστα. Δεν ξέρω, κάποιοι στη Γενική Εισαγγελία δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και το λέω με τα μεγάλης μου λύπης. Δεν ξέρουν τι γίνεται. Να ρωτήσω τώρα, εφόσον ήταν αίτημα και απέτηση των δικηγόρων, δηλαδή του υπόπτου, να γίνει μια δεύτερη νεκροτομή, δεν έχει τον πρώτο λόγο ο ύποπτος ή οι δικηγόροι του να ορίσουν ποιον θέλουν να κάνει την νεκροτομή? Αυτό το αποφασίζει ο θανατικός ανακριτής, ένας δικαστής του Αρχιακού Δικαστηρίου Πάφους σε αυτήν την περίπτωση, γιατί εκεί επεσυνέβη ο θάνατος. Και το αποφάσισε όμως, το αποφάσισε αυτό. Άκουσε τις πλευρές και αποφάσισε. Μάλιστα. Τώρα έρχεται αυτή. Δεν θεωρώ, μπορεί ο Γενικός Εισαγγελέας να μην είναι μπλεγμένος με αυτή την υπόθεση. Κάποιοι εκεί στη Γενική Εισαγγελία, υψηλά ιστάμενοι, αποφάσισαν ότι δεν ήθελαν να είμαι εγώ αυτός που θα κάνει τη δεύτερη νεκροψία, ούτε να είμαι εγώ που θα την κάνω στην παρουσία των δύο κυβερνητικών ιατροδικαστών, αλλά φέρνουν, καθυστέρησαν την να γίνει νεκροψία χθες, σε επίτηδες, για να φέρουν τέταρτο ιατροδικαστή από το εξωτερικό. Μάλιστα. Να εκπροσωπήσει τη Γενική Εισαγγελία, παραμερίζοντας τους δύο κυβερνητικούς ιατροδικαστές. Ναι, το δικό σου το μυαλό τώρα, επειδή είσαι έμπειρος, αγαπητέ μου Μάρη, σε αυτά μην κρυβόμαστε. Το δικό σου το μυαλό πού πηγαίνει τώρα με όλη αυτή την εξέλιξη? Εμένα το δικό μου το μυαλό είναι πάντα ανοιχτό. Μάλιστα. Θα δω, θα είμαι παρόν, δεν ξέρω τι θα γίνει, στη δεύτερη νεκροτομή. Πηγαίνω, θα πάω η ώρα 9, θα είμαι στο χώρο όπου βρέθηκε το σώμα της άτυχης κοπέλας, στην πέτρα του Ρωμιού, να κάνω αυτοψία. Μάλιστα. Ξέτασα χθες τον ύποπτο, τον υποκράτηση ύποπτο, τον εξέτασα. Τι βρήκες, τα δικά σου τα ευρήματα διαφέρουν από αυτά του προηγούμενου ιατροδικαστή? Όσον αφορά την εξέταση του ύποπτου. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν γνωρίζω. Δεν έχω ιδέα. Δεν μου έχουν λεχθεί ποια ήταν τα ευρήματά τους. Εγώ έκανα την εξέταση μου. Θα κάνω και την αυτοψία μου. Θα είμαι παρόν στην νεκροψία. Δεν ξέρω πώς ή θα την κάνω ή θα είμαι παρατηρητής. Θα εξετάσω και άλλα θέματα. Κάποια τεκμήρια που έχουν ληφθεί ήδη. Και θα πω τη γνώμη μου, την απόφαση μου. Μάλιστα. Τη δική μου. Και δεν ξέρω αν θα είναι η ίδια ή αν θα διαφέρει από κάποιους άλλους.
Τώρα, αγαπητέ μου Μαρία, υπήρχαν κάποιες εκδορές, λέει, στο πρόσωπο και στο σώμα του υπόπτου που προήρθαν, λέει, μετά από πάλι με το θύμα. Αυτός ο ισχυρισμός, κατά τη δική σου άποψη, μετά που εξέτασε στον ύποπτο, ισχύει, μπορεί να είναι έτσι? Ακούστε, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ο ύποπτος έφερε πάρα πολλές εκδορές τριβής που συνάδουν με τρίψιμο, προσπαθώντας να κατέβει τον γκρεμό. Ήταν γεμάτος από τέτοιες εκδορές τριβής. Αυτά που μου είπατε, που αγαπητέ μου, εγώ δεν τα εξακρίβωσα. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε σήμερα να κάνεις την αυτοψία στην περιοχή εκεί που έγινε το σκηνικό εκεί, και μετά βέβαια αν θα είσαι παρατηρητής ή αυτός που θα κάνει την νεκροτομή επί της ορού. Σας λέω, κοιτάξτε, τα πράγματα στην Κύπρο όσον αφορά την ιατροδικαστική πρέπει να μπουν σε κάποια τάξη. Είναι 30 χρόνια που τα λέω εγώ, κουράστηκα, τα ακούεις και εσύ αγαπητέ μου, Ανδρέα, χρόνια. Μιλάμε τόσες πολλές φορές. Κουράστηκα να τα λέω. Φαίνεται ότι κάποιοι στην εισαγγελία δεν καταλαβαίνουν. Απλώς δεν καταλαβαίνουν. Δεν ξέρω, έχουν πρόβλημα κατανόησης. Μάλιστα. Θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε και αύριο, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητέ Μάρια Ματσάκη, για να δούμε τις εξελίξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αστυνομία της.